Έγινε δεχτός με θερμές εκδηλώσεις από τους κατοίκους της χώρας, από τους κατοίκους του νησιού. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα δώρα τα οποία προσέφερε ο Δήμαρχος στον Πρωθυπουργό, μιλάμε για το σήμα του Δήμου, το οποίο απεικονίζει, ένα έμβλημα του Δήμου, το οποίο απεικονίζεται η Βασίλισσα Υψηπύλη, Βασίλισσα της Λίμνου, και ένας αμφορέας, ένας ωραίος αμφορέας φτιαγμένος από κοχύλια. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό θα τον αφήσουμε για πάντα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην συνέχεια, ξεκίνησε μία σύσκεψη με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας του κυρίου Χαρίτση, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών εδώ. Και ένα από τα πρώτα θέματα που τουλάχιστον προλάβαμε να ακούσουμε ήταν τα θέματα της παιδείας και τα θέματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ το νησί. Αλλά από ό,τι πήρε ταυτή μου, έχουν καλυφθεί όλα τα κενά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση στο νησί της Λίμνου. Δύο λόγια για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός από εδώ θα επισκεφτεί την Σμηναρχία Μάχης, την 130 Σμηναρχία Μάχης, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία από το χτίμα της παλαιάς Μητρόπολης, ένας εξαιρετικά ωραίος χώρος, τον επισκεφθήκαμε νωρίτερα πριν έρθουμε εδώ στην παραλία της Μύρινας. Λοιπόν, και πληροφορίες λένε ότι, μια και βρισκόμαστε και κοντά στην Τουρκία, ότι είναι πιθανό να στείλει και μηνύματα στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού, αργά το απόγευμα, η Μυτιλίνη, για το 14ο Περιφερειακό Συνέδριο. Στις 6 ώρα θα έχει συνάντηση και με τους τοπικούς φορείς του νησιού, και αμέσως μετά την καθιερωμένη κεντρική ομιλία στα περιφερειακά συνέδρια γύρω στις 7.30 με 8 η ώρα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα Βλέπουμε πολύ. Ξανά το πλάνο κλείνοντας από τα ωραία μας νησιά, τα ωραία νησιά.